η ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς, η χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων αποτελεί ένα δίκτυο καινοτομίας για μια χώρα. Αφού με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται η προβολή, η διαφύλαξη του υλικού και άειλου πολιτιστικού κεφαλαίου, αλλά και ενισχύονται έννοιες όπως η προσβασιμότητα και ο εκδημοκρατισμός ενός συλλογικού πλούτου, ο οποίος ενώ ανήκει σε όλους, δυστυχώς δεν είναι πάντοτε προσβάσιμος σε όλους. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, ψηφιοποίηση ιστορικής και πολιτιστικής μνήμης αποτελεί κεντρική πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης, αρκεί να παρατηρήσει κανείς τα χρηματοδοτικά εργαλεία που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θέτουν στην υπηρεσία των κρατών μελών, προκειμένου να ενισχύσουν το συγκεκριμένο τομέα. Συγκεκριμένα για την περίοδο 2014-2020 και μέσα από τα προγράμματα Horizon 2020 και Connecting Europe Facilities, τα αντίστοιχα ποσά προς χρηματοδότηση ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, θεωρούμε κρίσιμο τον τομέα της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού πλούτου. Και στη βάση αυτή της πολιτικής στρατηγικής, πρόκειται να υλοποιήσουμε ως επικεφαλής έργου του DG ARC, το ψηφιακό τόξο πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου, για τη διάσωση και την ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην ισχυωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου. Ένα μεγάλης κλίμακας ερευνητικό έργο, το οποίο αναγνωρίζοντας τις κοινές ανάγκες της Ελλάδας και της Κύπρου στη διάσωση και στην ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων, στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης υποδομής για τη διαχείριση του ψηφιοποιημένου αρχείου. Στην προβολή ιστορικού υλικού μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά και τη συγκρότηση ενός μόνιμου διασυνοριακού δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, στο οποίο συμμετέχουν σημαντικοί εταίροι όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η πιο σημαντική όμως πρωτοβουλία κατά την άποψή μου στο συγκεκριμένο πεδίο, πέρα από άλλες δράσεις και από αυτές που προανέφερα, ήταν η ίδρυση και η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με τη συμμετοχή 4 ακόμη υπουργείων, όπου ανάμεσα σε άλλες του αρμοδιότητες είναι και η δημιουργία του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων, ώστε σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική να τηρεί κινηματογραφικό αρχείο με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχαιοθέτηση και συντήρηση κινηματογραφικών έργων, καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων που αναφέρονται στην τέχνη και στην ιστορία του κινηματογράφου.